Πράγματι είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο. Τώρα έρχεται και γίνεται και πιο αποτελεσματικό, διότι αυτή η αυτόματη διασταύρωση ηλεκτρονική που θα γίνεται, ξέρετε, να πάει στιγμή δεν χρειάζεται η τροχέα να σας βρει στον δρόμο να κοιτάξει το ασφαλιστήριο. Απλώς το σύστημα θα σας βρίσκει ανασφάλιση και ομένως αυτόματα θα κινείται η διαδικασία επιβολής του πέναλτι που προβλέπει η νομοθεσία και όλες οι άλλες διαδικασίες αφαίρεση άδειας, κυκλοφορίας, πιναγίδες και όλα σχετικά τα οποία προβλέπει η νομοθεσία. Να πάμε λίγο και στα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα ψηλά, έτσι. Τα πρόστιμα είναι 250 ευρώ αυτό το, και πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα να προσκομίσετε και το ασφαλιστήριο σύμβολο. Διαφορετικά, θα πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, έχει αλλάξει εδώ και αρκετό καιρό και αν εμπλακεί ένα αυτοκίνητο σε ένα τροχαίο και είναι ανασφάλιστο. Τότε εκεί επί τόπου η αστυνομία αφαιρεί την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα, που αυτό δεν ίσχυε προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούω πολλές κρίκες από πολύ κόσμο. Ακόμη και αν δεν φταίτε, δηλαδή, εσύ που θα έρθει η αστυνομία και θα σας βρει ανασφάλιστο, ακόμη και αν δεν υπάρχει φταίξιμο του οδηγού, το πρόστιμο και οι αφαιρέσεις αδειών και πινακίδων θα γίνει αυτόματα. Κύριε Πετσιά, να σας ρωτήσω σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα. Πλέον έχει μπει και το Υπουργείο Οικονομικών στο κόλπο. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή ένα ασφάλιστο όχημα, ένας οδηγός με ένα ασφάλιστο όχημα να μην μπορέσει κάποια στιγμή να πάρει φορολογική ενημερότητα? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν θα πληρώσει το πρόστιμο να το επιβάλλουν, αυτό είναι δημόσιο έσοδο. Επομένως θα προσθέσει το δημόσιο. Ναι. Αυτό θα περάσει στην εφορία κλπ. Ναι, ακριβώς όπως όλα για τα, ό,τι προστάμε την εφορία. Μάλιστα. Έχει αλλάξει και ο τρόπος της ανανέωσης, έτσι να πούμε στον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει κόσμος ο οποίος εν αγνία του πιθανώς θα βρεθεί ανασφάλιστος. Πρέπει να ξέρουν σήμερα οι φίλοι οδηγοί μας ότι το συμβόλαιο λήγει την ημέρα που κάθε πάνω το συμβόλαιό τους. Έχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Εάν δεν πληρωθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία, δεν ανανεώνεται αυτόματα όπως γινόταν παλιότερα. Πρέπει πρώτα να πληρωθεί και μετά η ασφαλιστική εταιρεία θα το ανανεώσει. Απογορεύεται δια νόμου, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπει ο νόμος στην ασφαλιστική εταιρεία να ανανεώνει αυτόματα όπως έκανε προηγούμενα, χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιηθεί το ασφάλιστρα, το συμβόλαιο. Πρέπει πρώτα να πληρωθεί και μετά θα προχωρήσει η ασφαλιστική εταιρεία στην ανανέωση του συμβολίου. Διαφορετικά, από την επόμενη στιγμή που γίνει το συμβόλαιο, αυτός ο φίλος οδηγός είναι ανασφάλιστος. Δεν υπάρχει πλέον αυτοκόλλητος είμαι ασφάλισης, έτσι. Εντάξει, η ουσία είναι να είναι πληρωμένο το συμβόλαιο. Η απόδειξη πληρωμής. Είναι το συμβόλαιο το ίδιο, είναι η απόδειξη είναι πληρωμένος ή το κέντρο πληροφοριών που πλέον η αστυνομία έχει πρόσβαση και βλέπει αυτόματα αν ένα συμβόλαιο είναι σε ισχύ ή δεν είναι σε ισχύ. Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν θα πληρώσει ο κόσμος θα πάρει στα χέρια του μία απόδειξη η οποία μετά από πόσες μέρες θα έχει και στα χέρια του το συμβόλαιο. Η απόδειξη σύμφωνα με τον νόμο ισχύει για 5 μέρες και μέσα στις 5 μέρες να έχει φροντίσει η ασφαλιστική εταιρεία και ο ασφαλισμένος να έχει πάρει στα χέρια του και το συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα, επειδή ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής, είναι ηλεκτρονική εποχή, υπάρχουν συστήματα και η ίδια αστυνομία μπορεί και βλέπει μέσα από τα κέντρα πληροφοριών που υπάρχει, που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μαζί με το Υπουργείο, που εκεί πηγαίνουν σε πραγματικό χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, όλα τα αυτοκίνητα τα οποία εμείς ασφαλίζουμε. Μάλιστα. Πριν περάσουμε σε μια επιστολή που μας έχει στείλει ένας φίλος ακροατής και θα ήθελα την άποψή σας επ' αυτού, θα ήθελα λίγο να επιστήσουμε την προσοχή στον κόσμο, καθώς έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά και σε μια περίπτωση δικού μου γνωστού, να πηγαίνει κάποιος να ασφαλιστεί στο γραφείο και η εταιρεία μετά από λίγο καιρό να του στέλνει ειδοποιητήριο ότι είναι ανασφάλιστος. Παίρνει δηλαδή το ασφαλιστικό γραφείο τα χρήματα και δεν ασφαλίζει τον πολίτη. Εντάξει, εδώ υπάρχει ευθύνη και της ασφαλιστικής εταιρείας, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η ασφαλιστική εταιρεία ήταν συνεργάτης της, ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Πρέπει πρώτα η ασφαλιστική εταιρεία να μιλήσει με τον συνεργάτη της, γιατί εκτός αν είναι εντελώς χωρίς εξοδότηση έκανε κάποια ενέργεια, πήρε χρήματα, ενώ δεν είναι εξοδημένο να πάρει χρήματα. Βασικά θα πρέπει να έχει στα χέρια του ασφαλισμένος το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να το προσέχει πολλές φορές, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν κυκλοφορήσει πλαθά συμβόλαια από κάποιες απατεώνες που έχουν στήσει μια βιομηχανία και με το δέλεαρ ένα φθηνό ασφάλιστρο κλπ. Μοιράζουν συμβόλαια τα οποία είναι ψεύτικα. Έτσι, είναι ή φοροτυπίες όλο το σύστημα είναι ψεύτικο και μαζεύουν χρήματα. Υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να πάει σε αστυνομία πριν 2-3 μήνες, αλλά και αυτό πρέπει να προσέχει. Και βέβαια να παίρνει μια απόδειξη ότι τα χρήματα πλήρωσε, ότι πλήρωσε. Να έχει δεχτεί μια απόδειξη. Άρα ασφάλιστρα σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Πρέπει λίγο να μας κινούν την υποψία, έτσι.
και τα και χαμηλές και ψηλές. Πρέπει να έχουμε φροντίσει σαν ασφαλισμένοι να είμαστε λίγο ψαγμένοι. Να ψαγνόμαστε και να έχουμε στα χέρια μας χαρτιά που να αποδεικνύουν ότι είμαστε πραγματικά ασφαλισμένοι, ότι έχουμε πραγματικά πληρώσει, ότι έδωσε τα χρήματα στο φίλο μου, εντάξει, φίλος μου ήταν, πήρα την απόδειξη. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί το άρχι κακιά ώρα να αποδείξει ότι πραγματικά έδωσε τα χρήματα. Άρα πρέπει να έχετε απόδειξη. Πραγματική απόδειξη στα χέρια σας. Εγώ θέλω τώρα, πήρα ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, και θέλω να ασφαλιστώ. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί, πιστεύετε, μια ασφαλιστική εταιρεία για να την προτιμήσω? Σε ποιο ασφαλιστικό γραφείο θα μου με συμβουλεύατε να πάω? Εκ προημίου πρέπει να πούμε ότι όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σήμερα για να έχουν ένα γραφείο έχουν βγάλει μια άδεια, έχουν δώσει εξετάσεις, έχουν περάσει κάποιες διαδικασίες. Τα αυτονόητα. Επομένως, δεν μπορώ να πω από τα τυπικά. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχουν τα τυπικά, δεν μπορεί να έχει ασφαλιστικό γραφείο αυτός ο άνθρωπος. Άρα, τυπικά πρέπει είναι όλοι σωστοί. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που εκεί θέλει προσοχή, που ασκούν το επάγγελμα με εισαγωγικά του ασφαλιστή άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα νόμιμα δικαιολογητικά, δεν έχουν περάσει εξετάσεις. Απλώς έχουν κρυφτεί πίσω από κάποια άλλη άδεια, πιθανώς. Εκεί θέλει προσοχή. Πρέπει πραγματικά αυτός ο οποίος μας υπηρετεί να είναι πραγματικός ασφαλιστής, να ξέρουμε ότι είναι ασφαλιστής και δεν είναι πάρερο αυτό που κάνει. Και το δεύτερο είναι, εντάξει, ειδικά σε χώρους όπως ο δικός σας, μεταξύ σας γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά. Ένας σωστός επαγγελματίας δημιουργεί τη φήμη εκείνη και την δυσμενή και τη θετική, που πραγματικά πρέπει να μας οδηγεί αν θα πρέπει να έχουμε αυτόν τον ασφαλιστικό σύμβουλο ή όχι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι σαν τον γιατρό. Όταν θέλουμε ένα θέμα, θέλουμε έναν καλό γιατρό. Έτσι και με τα ασφαλιστικά πρέπει να διαλέγουμε έναν καλό ασφαλιστή. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να σας διαβάσω πολύ γρήγορα την επιστολή που μας έχει στείλει ένας φίλος ακροατής, να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Μας λέει: υπάρχουν πολλά φορτηγά και μηχανήματα έργων που λόγω της κρίσης είναι ακινητοποιημένα, ενώ έχουν άδειες κυκλοφορίας. Είτε δημόσιας χρήσης, αλλά το πολλά. Δεν ξέρω το θέμα, γιατί ακούγεται από πολλές πλευρές. Δυστυχώς ο νόμος που ισχύει από πέρυσι, το Απρίλιο, πότε φτιάχτηκε, δεν εξαιρεί τα αυτοκίνητα τα οποία είναι μόνιμα παρκαρισμένα. Λέει ότι κάθε αυτοκίνητο που έχει άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι φίλοι μας είναι να καταθέσουν τις άδειες κυκλοφορίας και όταν χρειαστούν, ξαναπαίρνουν. Μάλιστα, τώρα υπάρχει διαδικασία που είναι εύκολη και να τις δώσεις τις άδειες και να τις ξαναπάρεις. Δηλαδή, δεν τις καταθέσεις για ολόκληρο τον χρόνο, τις παίρνεις και ενδιάμεσα και δεν πληρώνει, και πληρώνει στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα τα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί προφανώς ο κόσμος αυτός λέει ότι έχω κάποια οχήματα τα οποία θα τα χρειαστώ σε μια ενδεχόμενη δουλειά, είναι άρα ωραία. Δεν γίνεται να τα. Ναι, ναι, έχει δίκιο, αλλά από την άλλη πλευρά όμως ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Λέει όποιος έχει άδεια κυκλοφορίας, δεν έχει καταθέσει πινακίδες, πρέπει να είναι ασφαλισμένος. Γιατί δεν μπορεί να ξέρουν οι αρχές που ελέγχουν ποια είναι ακινητοποιημένα, ποια δεν είναι ακινητοποιημένα, ποια είναι μόνιμα παρκαρισμένα. Μάλιστα. Γιατί άδεια κυκλοφορίας σημαίνει, το λέει και η λέξη, σημαίνει για να κυκλοφορεί.